pod.gr. Είμαι ο καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης Πάρης Τσάρτας και θα συναντιόμαστε γιατί αγαπάμε τα πολλά της ζωής μας τα ταξίδια. Όσα ονειρευτήκαμε, όσα πραγματοποιήσαμε, αλλά κυρίως αυτά που θα κάνουμε. Τα σύγχρονα ταξίδια. Για ποιους λόγους ταξιδεύουμε τόσο συχνά, σε αιτήσια βάση. Σε όλες τις περιπτώσεις προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλή μακροπρόθεσμα αποδοχή σε μια παγκοσμιοποιημένη καταναλωτικά αγορά, εκφράζονται απορίες και προβληματισμοί από τους καταναλωτές. Συχνά μάλιστα αυτές συνοδεύονται και από θεωρίες συνωμοσίας ή εξάρτησης. Στην περίπτωση των ταξιδιών, αυτή η εξάρτηση εντοπίζεται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και τη σχέση τους με τις πλούσιες συνήθως χώρες αποστολής τουριστών ή τους tour operators. Στόχος μας σε αυτό το δεύτερο podcast είναι να εξετάσουμε τους λόγους και τις αιτίες οι οποίες εξηγούν γιατί τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή κυρίως μετά το 1990, ταξιδεύουμε σταθερά, ταξιδεύουμε πολύ και ταξιδεύουμε διαφορετικά, μετατρέποντας το ταξίδι σε δομική καταναλωτική επιλογή, σε ατομικό αλλά και οικογενειακό επίπεδο. Στον πυρήνα αυτής διερεύνησης βρίσκονται κάποια απλά και επιστημονικά ταπεινά ζητήματα, φίλε ακροατή. Τα δημοφιλή καθημερινά και ανελαστικά ως επιλογές προϊόντα. Οι συζητήσεις σε παρέες ή γύρω από το οικογενειακό τραπέζι. Η ανθρώπινη ανάγκη για γνώση και αλλαγή. Σκεφτείτε άρα προσωπικά πόσο τις τελευταίες δεκαετίες το ταξίδι, διευκρινίζω το κάθε είδους ταξίδι, σας απασχολεί καταρχάς σε αιτήσια βάση και συνήθως σε μηνιαία, ως πιθανό προϊόν αγοράς, ως συζήτηση με φίλους ή την οικογένεια, απλή αναφορά, ενημέρωση, συνδιοργάνωση, πρόσκληση, πληροφόρηση για ένα ταξίδι που έγινε ή πρόκειται να γίνει και πόσο συνήθως πολλαπλά θεραπευτικά λειτουργεί η πραγματοποίησή του, κάτι που συνειδητοποιούμε μόνο όταν επιστρέφουμε. Πού καταλήγουμε άρα? Ότι αυτή η διερεύνηση και τα ταξίδια αφορά κάτι απλό και συνάμα δύσκολο, γιατί στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία το πετυχαίνουν λίγα προϊόντα. Τη συμπερίληψή τους στο μικρό ατομικό καλάθι των προϊόντων και συνηθιών του καθενός μας, που πολύ δύσκολα αλλάζουμε ή εγκαταλείπουμε. Παραδείγματος χάρη, ο καφές που πίνουμε, το ποτό που προτιμάμε, τα αγαπημένα μας φαγητά, οι φίλοι, οι μικρές νόμιμες καταχρήσεις, τα στέκια, τα χόμπι. Σε αυτό το δύσκολο καλάθι λοιπόν έχουν κατορθώσει να περιλαμβάνονται τα σύγχρονα ταξίδια. Και αν αναζητάτε ένα κοινό χαρακτηριστικό με τα υπόλοιπα προϊόντα και συνήθειες που περιλαμβάνονται σε αυτό, είναι η ανελαστικότητα στις επιλογές μας. Δηλαδή ό,τι περιέχεται σε αυτό δύσκολα το αλλάζουμε και αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της ιδιοσυστασίας μας. Ποιοι είναι όμως τελικά οι λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το success story των σύγχρονων ταξιδιών? Οι κυριότεροι είναι κατά τη γνώμη μου τρεις. Ο πρώτος συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, σύνθεσης και γεωγραφικής επέκτασης του τουρισμού. Ο τουριστικός τομέας και άρα τα ταξίδια ξεκινούν με τα πολεμικά ως κάτι αρχικά περιθωριακό και εξωτικό, το οποίο αφορά λίγους ή πολύ λίγους και δεν δείχνει να αποτελεί μια προτεραιότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι πολλοί τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες αμφισβητούν καν και την παραγωγική και αναπτυξιακή διάσταση που μπορεί να έχει ο τομέας. Η ταχύτητα με την οποία όλες αυτές οι προσεγγίσεις διαψεύστηκαν εξηγείται από την επίσης ταχύτητα ανάπτυξη του τουρισμού παγκόσμια, ο οποίος διείδε στα ταξίδια τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά
ενός εμβληματικού ιστορικά προϊόντος, το οποίο είχε κυριολεκτικά έρθει για να μείνει στις ζωές μας. Αποτέλεσμα ήταν μια συστηματική ανάπτυξη επιχειρήσεων καταλυμάτων, μεταφορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων πρακτόρευσης και εστίασης σε όλο τον κόσμο στην περίοδο 60-90, οι οποίες συγκρότησαν την πρώτη παραγωγική βάση του τουριστικού τομέα, αποδεικνύοντας ότι το ταξίδι ήταν ένα προϊόν, η αγορά και πόλης του οποίου απέδιδε χρήματα και πρόσθετα κάτι σημαντικό για πολλές ανερχόμενες οικονομίες, συνάλλαγμα. Χαρακτηριστικά αυτής της ταχύτητας ανάπτυξης και επέκτασης του τουρισμού είναι η τεράστια αύξηση την περίοδο αυτή των τουριστικών πρακτορείων, των αεροπορικών εταιριών, των εταιριών πτήσεων charters, των πάσης φύσεως επιχειρήσεων καταλυμάτων, των διαφορετικών τύπου επιχειρήσεων εστίασης, των τουριστικών συνοικιών σε μεγάλα αστικά κέντρα και βέβαια της διαφήμισης των τουριστικών περιοχών, η οποία είναι πλέον πανταχού παρούσα στις αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα στην περίοδο 70-2000. Ο τομέας του τουρισμού και άρα τα ταξίδια αποτελούν πλέον μια προσβάσιμη πραγματικότητα για όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες καταναλωτών. Έννοιες όπως η τουριστική χώρα ή ο τουριστικός προορισμός γίνονται πλέον τμήμα της νέας αυτής πραγματικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από παγκοσμιοποιημένη λειτουργία, τμηματοποίηση και ταχύτατη γεωγραφική διασπορά. Ήδη από τη δεκαετία του 80 δηλαδή, τα ταξίδια αφορούν μετακινήσεις στο νέο παγκόσμιο χωριό κατά Μάρσαλ Μακλούαν, έχουν πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά, κόστος, διάρκεια, κίνητρο και υλοποιούνται σε πολλές περιοχές προορισμού του κόσμου. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, αγαπητέ ακροατή, όχι τυχαία, αποτελούν τα βασικά συστατικά επιτυχίας των σύγχρονων καταναλωτικών αγαθών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το ταξίδι συνδέθηκε δομικά με τα κοινωνικά και καταναλωτικά πρότυπα της διευρυμένης μεσαίας τάξης πολλών χωρών στην περίοδο μετά το 1980. Η μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται από μια συνεχή προσπάθεια χωρών και κυβερνήσεων για ανάπτυξη και διεθνοποίηση της οικονομίας, ειρήνη αλλά και συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες και υπερεθνικούς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις υπήρους με τελικό στόχο τη διευκόλυνση μετακίνησης και μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών. Οι πολιτικές αυτές συνέβαλαν στη σταδιακή συγκρότηση μιας διευρυμένης μεσαίας τάξης σε πλήθος χωρών του κόσμου με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ τους. Κοινό χαρακτηριστικό αυτής της νέας κοινωνικής ομάδας δεν είναι ο τόπος κατοικίας, ούτε τα εισοδήματα που άλλωστε διαφέρουν, αλλά τα κοινωνικά και καταναλωτικά πρότυπα που υποδεικνύουν αυτή την ανωδική κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα. Το ταξίδι γίνεται έτσι ένα από τα εμβληματικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και οικονομικής ανόδου αλλά και του lifestyle αυτής της δυναμικής σε ποσοστά και εισοδήματα ομάδας καταναλωτών. Πρόκειται άλλωστε για άτομα με όλο και καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης και ευεπίφορα σε κοινωνικές αλλαγές και σε δεδομένα τα οποία συνδέθηκαν με τα σύγχρονα ταξίδια, όπως είναι η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, οι νέες τεχνολογίες, η βιωσιμότητα και άλλα. Η διευρυμένη μεσαία τάξη της εποχής μας φαίνεται να χρησιμοποίησε και να συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ταξίδι τελικά ως ένα όχημα, μέσω του οποίου οι ίδιοι επιβαίνοντες στέλνουν ένα μήνυμα επιτυχίας αλλά και συχνά απόδρασης από το δύσκολο κοινωνικά και οικονομικά αλλά και κοντινό ιστορικά παρελθόν των ίδιων αλλά κυρίως των γονιών τους. Συνδέεται όμως το ταξίδι και με ένα καθοριστικό κοινωνικό χαρακτηριστικό αυτής της νέας αστικής τάξης, το οποίο ήταν φανερά υποτιμημένο παλαιότερα. Και αυτό είναι το πλήθος των διαφορετικών εμπειριών ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, αλλά και ως δείγμα πλέον ενός νέου τρόπου ζωής, το περιώνυμο lifestyle, αλλά και κατανάλωσης. Εμπειρίες λοιπόν, οι οποίες με διαφορετικά κόστη
διάρκεια και χαρακτηριστικά αποτελούν τον πυρήνα και την σταθερά των σύγχρονων κοινωνικών και καταναλωτικών μας προτύπων. Αλλά προσοχή και των ατομικών και οικογενειακών μας προϋπολογισμών σε ετήσια βάση πλέον. Ο τρίτος λόγος είναι η διεύρυνση και διευκόλυνση μέσω κυρίως τεχνολογικών αλλαγών των δυνατοτήτων αγοράς και οργάνωσης ταξιδιών. Η δυνατότητα ενός προϊόντος να τιμηματοποιείται και εξειδικεύεται αποτελεί ένα πρώτο και βασικό στοιχείο μιας επιτυχούς πορείας σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, εφόσον το ίδιο ουσιαστικά προϊόν, στην περίπτωσή μας το ταξίδι, προσφέρεται σε διαφορετικές εκδοχές στον καταναλωτή. Η επίτευξη αυτού του στόχου ήρθε σχετικά νωρίς, από τη δεκαετία του 70, για τον τουρισμό. Αυτό όμως δεν ανέρεσε τον καθοριστικό ρόλο των ενδιάμεσων, tour operators και πρακτορία, στην τιμολόγηση και την οργάνωση των ταξιδιών. Μια σειρά όμως καθοριστικές τεχνολογικές εξελίξεις της περίοδου 1980 έως 2010 έρχονται να αλλάξουν πλήρως τη διαδικασία και διευκόλυνση αγοράς και οργάνωσης των ταξιδιών με ριζικό και θα έλεγα ανατρεπτικό τρόπο. Σκεφτείτε διαδίκτυο, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, smartphones και tablets, πλατφόρμες αναζήτησης τουριστικών πληροφοριών, πλατφόρμες αξιολόγησης τουριστικών υπηρεσιών κάθε είδους. Οι αλλαγές που επέρχονται είναι πλέον καθοριστικές σε 4 κομβικά ζητήματα. Την οργάνωση του ταξιδιού, όπου ο καταναλωτής, αποπαθητικός δέκτης και αγοραστής μιας υπηρεσίας και ενός προϊόντος, έχει την δυνατότητα, εφόσον το θέλει, γιατί αλλιώς τα πρακτορία και οι tour operators συνεχίζουν να προσφέρουν με επιτυχία τις υπηρεσίες τους, να οργανώσει μόνος το ταξίδι, όντας πλέον ουσιαστικό συμμέτοχος της διαδικασίας συγκρότησης και βίωσης της εμπειρίας. Την κοστολόγηση, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και στα μέτρα των δυνατοτήτων του κάθε καταναλωτή, εφόσον βέβαια φροντίσει να κάνει έγκαιρα και μετά από διερεύνηση την κράτηση και πληρωμή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που επιθυμεί. Τη συστηματική πληροφόρηση, εφόσον πλέον ένα εντυπωσιακό πλήθος πληροφοριών διατίθεται διαδικτυακά και σε κάθε είδους πλατφόρμες, επιτρέποντας τον καταναλωτή να ενημερώνεται συστηματικά για τις διαφορετικές υπηρεσίες και προϊόντα που χρειάζεται στο ταξίδι του. Την αξιολόγηση των κάθε είδους υπηρεσιών που καταναλώνουμε, γεγονός που μας καθιστά συμμέτοχους σε ένα πολυσύνθετο πλέον νέο τουριστικό ταξιδιωτικό περιβάλλον, όπου είμαστε προσοχή ταυτόχρονα χρήστες, αγοραστές, καταναλωτές και πολιτές υπηρεσιών τουρισμού, χωρίς να αμοιβόμαστε για αυτό το τελευταίο, παραδείγματος χάρη για μια καλή αξιολόγηση που κάνουμε σε ένα κατάλημα ή ένα προορισμό. Φίλε ακροατή, τα success stories σπάνια είναι τυχαία, όπως έχει αποδειχθεί. Τα ταξίδια είναι πλέον ένα εύκολα προσβάσιμο σε διαφορετικές τιμές και χαρακτηριστικά προϊόν, το οποίο μπορεί πλέον να κατασκευαστεί από εμάς τους ίδιους ή και να μας προσφερθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα όνειρα, τα θέλω και τα μπορώ μας. Πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά ισχύει τελικά. Ακούσατε το podcast «Της ζωής μας στα ταξίδια» με τον Πάρη Τσάρτα, καθηγητή τουριστικής ανάπτυξης και συγγραφέα του βιβλίου «Τα ταξίδια της ζωής, εμπειρίες, δικαίωμα, γιορτή». Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.